στην Ελλάδα, σε συνεργασία με κάποιους, κάποια κέντρα ισχυρά στην Ευρώπη, όχι μόνοι τους, έστησαν αυτή την παγίδα και την προπαγάνδιζαν κιόλας. Ότι η νέα κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση παρένθεσης. Και ακόμα ευελπιστούν σε αυτό. Προσδοκούν, καραδοκούν, καιροφυλακτούν να σκοντάψουμε αδιαφορώντας, αν αυτό θα σημαίνει και ότι η χώρα θα μπει σε μεγάλες περιπέτειες. Βαριά αλλά κατηγορία αυτή. Δεν θέλω για, θα την τεκμηριώσω. Για ελληνικά πολιτικά κόμματα. Αν είναι βαριά, θα την τεκμηριώσω. Πολύ βαριά. Αν είναι βαριά και είναι βαριά. Δηλαδή, θα λέτε, την λέτε ότι προκειμένου να χτυπήσουν τον πολιτικό τους αντίπαλο, είναι έτοιμοι να βάλουν τρικλοποδιά στη χώρα τους. Αυτό λέτε. Λέω ότι επιχαίρουν στην προοπτική αποτυχίας και καιροφυλαχθούν να σκοντάψει η κυβέρνηση και αδιαφορούνε, δείχνουν να αδιαφορούνε αν αυτό θα έχει επιπτώσεις. Αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση προσδοκιών. Εγώ θα σας μιλήσω τεκμηριωμένα. Με βάση τα στοιχεία, με βάση αυτά τα οποία βρήκαμε όταν αναλάβαμε τη χώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας πολιτικός που να θέλει να βλάψει τη χώρα του προκειμένου να επανέλθει στην εξουσία ή προκειμένου να χτυπήσει τον πολιτικό του αντίπαλο. Κύριε μου ακούγεται πολύ βαρύ αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να έχω μια εκτίμηση. Αλλά επειδή η εκτίμηση δεν μπορεί να είναι, σας είπα πιο πριν, εκτίμηση που απορρέει από την πολιτική συμπεριφορά των πολιτικών μας αντιπάλων όλο αυτό το τρίμηνο, κατά το οποίο βρισκόμαστε στη διακυβέρνηση και έχουμε παραλάβει μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα, και αναρωτιέμαι, υπάρχει έστω και ένας ευφυής πολίτης που να πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση που παρέλαβε αυτά που παρέλαβε είναι υπεύθυνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία? Πότε προλάβαμε εμείς να καταστρέψουμε τα υπέροχα που είχαν χτίσει οι προηγούμενοι? Όταν λοιπόν πηγαίνω στη Βουλή και δέχομαι την επίθεση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θα ρίξει τη χώρα στα βράχια και θα σε πάμε σε ειδικό δικαστήριο, τι είναι αυτό, κύριε Χατζηνικολάου? Τι είναι αυτό? Είναι προσδοκία αποτυχίας ή απειλή? Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θέλω όμως να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θέλω να σας μιλήσω με στοιχεία. Με στοιχεία πολύ συγκεκριμένα. Παραλάβαμε λοιπόν τη χώρα σε μια κατάσταση χρηματοπιστωτικής ασφυξίας και έχοντας μπροστά μας ένα ασφυκτικό όριο το οποίο έλυγε σε 30 μέρες από τότε που, σε 35 μέρες από τότε που βρεθήκαμε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη διακυβέρνηση της χώρας, και ευτυχώς που είχαμε προνοήσει να κάνουμε γρήγορες διαδικασίες και να μην χάσουμε χρόνο, να συγκροτήσουμε την κυβέρνηση, έλυγε το ασφυκτικό όριο το οποίο είχε τεθεί, ενώ κατ' όπως μου είπε ο ίδιος ο πρόεδρος της Κομισιόν, είχε προταθεί παράταση εξάμηνης στην Ελλάδα και η Ελλάδα απεφάσισε δίμηνη παράταση. Ταυτόχρονα, μιλάγανε τότε για ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 1,5%. Ήταν ναι, το μισό από αυτό. 0,8. Και παραλάβαμε στα δημόσια ταμεία μια κατάσταση απελπισίας. Μέσα σε 20 περίπου μέρες, από τη στιγμή που παραλάβαμε, με βάση τις προβλέψεις που είχε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όταν παραλάβαμε, μπαίναμε στο κόκκινο. Και στις 24 του Φλεβάρι, 4 μέρες πριν από την λήξη του τελεσιγράφου του χρονικού ορίου της παράτασης του προγράμματος, είχαμε έλλειμμα στα δημόσια ταμεία της τάξης των 450 εκατομμυρίων ευρώ. Το πώς καταφέραμε. Ένα λεπτό και τώρα φτάσαμε, όμως, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, εδώ θα σας διακόψω. Να τότε διακόψε, γιατί, γιατί στις 20 Φεβρουαρίου δεν πήραμε χρήματα? Δηλαδή, αν είχατε αυτή την εικόνα μπροστά, γιατί έβγαινε ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Βαρουφάκης, και έλεγε ότι στη διαπραγμάτευση αυτή δεν ζητάμε χρήματα? Και σας ρωτώ, γιατί άκουσα και τον κύριο Τσακαλώτο στις 20 του Φλεβάρι, σε μια συνέντευξή του στον Αντένα, να λέει ότι αυτό ήταν λάθος. Ότι έπρεπε να ζητήσουμε χρήματα στις 20 Φλεβάρι, πριν δηλαδή υπογράψουμε την συμφωνία. Κύριε Χατζηνικολάου, και τα λάθη και οι παραλήψεις είναι στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης. Και το καλύτερο που έχει να κάνει μια κυβέρνηση είναι να μαθαίνει από τα λάθη της. Και οι πολιτικοί να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Υπάρχουν όμως λάθη τα οποία γίνονται και είναι εγκληματικά. Υπάρχουν και λάθη τα οποία γίνονται κάτω από την πίεση των γεγονότων. Και λάθη τα οποία γίνονται εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποιοι σε παραπλανούν. Το συγκεκριμένο λάθος ανήκει στην τρίτη κατηγορία. Διότι, κύριε Χατζηνικολάου, δηλαδή, στις 18 του Φλεβάρι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πήρε μία απόφαση πολιτικά και ηθικά ανορθόδοξη.
Δηλαδή. Θα έλεγα ότι και πολιτικά και ηθικά δεν στέκει. Μία απόφαση να μειώσει το όριο της δυνατότητας των συστημικών ελληνικών τραπεζών να αγοράζουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, να εκδίδουν τα λεγόμενα T-bills, τα έντοκα γραμμάτια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Μία απόφαση που έβαλε ως πλαφόν το όριο της κατοχής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, T-bills δηλαδή, στις τράπεζες που είχαν εκείνη τη στιγμή, που ήταν στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ το κανονικό είναι στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο απέτρεψαν τη δυνατότητα των τραπεζών να μπορούν να αναχρηματοδοτούν την γενική κυβέρνηση, να αναχρηματοδοτούν το χρέος μας κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν αντιστοίχως... Αυτό έγινε, λέτε, στις 18. Αυτό έγινε δύο μέρες. Βεβαίως, πριν από τις 20. Και θα επανέλθω σε αυτό για να σας πω ότι... Εμείς στις 20 Φεβρουαρίου γιατί δεν βάλαμε πάνω στο τραπέζι. Θα επανέλθω για να σας πω ότι αντιστοίχως στην προηγούμενη κυβέρνηση είχαν γίνει άλλα. Στις 20 του μηνός, λοιπόν, όταν καταλήγαμε και βλέπαμε ότι πάμε σε μια συμφωνία, έθεσα και εγώ και ο κύριος Βαρουφάκης το ζήτημα αυτό. Εγώ σε μια επικοινωνία που είχα με τον κύριο Ντάιζεμπλουμ, ο κύριος Βαρουφάκης διαζώσεις στο Eurogroup. Και πήρα τη δέσμευση ότι με το που θα υπάρξει αυτή η συμφωνία θα αποκατασταθούν οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το λάθος μας ήταν ότι πιστήκαμε σε μια προφορική δέσμευση και δεν απαιτήσαμε να υπάρχει γραπτή δέσμευση. Όπως είχαμε καταγράψει, θέλω να θυμίσω, στην επιστολή που είχαμε αποστείλει λίγες μέρες νωρίτερα, 2-3 μέρες νωρίτερα, με την οποία ζητούσαμε την παράταση, την επέκταση της Δανειακής Σύμβασης και όχι του Μνημονίου, όπως κάποιοι μας είπαν. Κάναμε αίτηση επέκτασης της Δανειακής Σύμβασης και εξηγούσαμε τους λόγους για τους οποίους κάνουμε την αίτηση επέκτασης, και μέσα στους λόγους υπήρχε ρητός και κατηγορηματικός η πρόταση ότι το θέλουμε για να αποκατασταθεί τόσο η άρση του waiver των ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όσο όμως και το όριο της έκδοσης εντόκων γραμματείων, που είναι κατώτερο κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ του κανονικού ορίου. Εκεί λοιπόν πράγματι θεωρήσαμε καλόπιστη αυτή την προφορική επισήμανση, όπως θεωρήσαμε καλή την πίστη ότι θα εφαρμοστεί κατά γράμμα η απόφαση της 20ης Φλεβάρη. Μία απόφαση την οποία εμείς ακόμα και τώρα υποστηρίζουμε. Μου λέτε ότι μας κορόιδεψαν οι εταίροι μας. Μας υποσχέθηκαν κάτι άλλο στο Eurogroup. Σας λέω τα πραγματικά γεγονότα, ναι, χωρίς να τα σχολιάζω, χωρίς να εκφράζομαι με τέτοιους επιθετικούς προσδιορισμούς. Σας κρίνουν όσοι μας ακούνε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εδώ το ερώτημα είναι αν κατά τη γνώμη σας παίζεται ένα παιχνίδι και από τους εταίρους σαν αυτό για το οποίο κατηγορήσατε την αντιπολίτευση. Δηλαδή ένα παιχνίδι για να στηθεί παγίδα στην κυβέρνησή σας. Πιστεύετε ότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση τιμωρείται η χώρα διότι εξέλεξε αριστερή κυβέρνηση? Πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όταν μιλάμε για Ευρώπη, όταν μιλάμε για εταίρους, δεν είναι όλοι το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν όλοι την ίδια...